Λοιπόν, δεν μας φτιάνουν οι φωτιές. Δείξτε και το χάρτη της πολιτικής προστασίας για την πρόβλεψη των πυρκαγιών. Ορίστε. Που είναι εδώ, εδώ είναι το. Το 4 είναι το πορτοκαλί. Εδώ είμαστε 4. Εύβοια, Αττικοβιωτία, Αργολίδα, Κορινθία. Και μέρος στερεάς Ελλάδας. Ναι, και μέρος στερεάς Ελλάδας. Το νου σας, το νου μας, παιδιά, γενικά. Και όπου είναι κίτρινο είναι το υψηλή. Το 4 είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Ναι. Το 3, όπου βλέπετε κίτρινο, είναι υψηλός ο κίνδυνος. Τώρα, δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Έρχεται και ένας καύσωνας ξεγυρισμένος. Είπε Σούζη χθες το βράδυ 45. Και έδειξε αυτό το μοβ που δείχνει στο χάρτη. Το έντονο. 20 φορούσε μοβ επίσης. Mm. Και ήταν ο χάρτης, το μοβ που έρχεται με την Κοσιόνη, ένα πράγμα. Και λέει 45 η Σούζη. Χριστίνα, αλήθεια? Λοιπόν, πραγματικά ήταν ίδια με το χάρτη. Ίδιο. Ναι. Ίδια, τελείως. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Έχουν μια διχογνωμία, όχι αρκετά, πολύ. Έχουν μια διχογνωμία τα δύο μοντέλα, το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο, ναι, ως προς το ποια ακριβώς μέρα θα είναι το μέγιστο. Ναι. Το Σάββατο ή Κυριακή. Αυτά κοίταγα τώρα, γι' αυτό δεν είμαι και κάτω και πρέπει να κάνω και πρόγνωση. Τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο? Λοιπόν, το ένα λέει ότι το Σάββατο θα είναι το μέγιστο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία την Κυριακή. Το άλλο το πάει για την Κυριακή. Άρα λοιπόν, είτε τη μία είτε την άλλη μέρα θα το ξεκαθαρίσουμε μέσα στην ημέρα, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή θα φανεί ποιο είναι πιο. Πόσο θα γράψει το θερμόμετρο? Πιο σωστό, ναι, ακριβώς. Θα είναι γύρω στους 43 με 44 και τοπικά 45 στις γνωστές περιοχές, Θεσσαλία, Ανατολική, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Πελοπόννησος μέσα, κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, που εκεί θα είναι γύρω στους 43 βαθμούς. Τώρα, αν την Κυριακή γυρίσει λίγο βορειοδυτικός ο άνεμος, ναι, θα οι περιοχές στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας θα είναι ακόμη πιο ζεστές, παρότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πού θα φτάσει. Σίγουρα είναι το 43 με 44 και τοπικά λέω εγώ και 45 το Σαββατοκύριακο. Θα είναι το Σάββατο, θα είναι την Κυριακή, μπορεί και το Σάββατο. Θα δούμε πώς θα πάει. Μάλιστα. Αυτά. Την Δευτέρα θα πέσει. Θα διαρκέσει αρκετές ημέρες αυτό το σκηνικό. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία τη Δευτέρα, κυρίως στα ανατολικά. Λίγο, όχι πολύ, δηλαδή από τους 43-44 να πάμε στους 40, 38-39-40. Και μετά από την Τρίτη ανεβαίνει πάλι και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι ο επόμενος καύσωνας που θα δούμε μέχρι που θα φτάσει. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Mm-hmm. Ναι, ωραία. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Να σε καλά, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραία, ναι. Την καρδιά περιβόλη, Εντελώς. Μια εβδομάδα θα γράφει μπροστά 4. Αυτό μας είπε δηλαδή η Χριστίνα. Ωραία. Και να δούμε πού θα σταματήσει. Τώρα θα έρθουμε στα λόγια σου σιγά σιγά. Καταφύγια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην καταφύγια. Πώς θα γίνει? Στο υπόγειο, κελάρι. Κελάρι. Με να τρέχουν νερά υγρασία πολύ και air condition. Για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Για να μην γίνει λάθος. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα, εξέδωσε στο Υπουργείο. Σε λίγη ώρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε από τον καύσωνα. Οδηγίες. Πάμε στην Ελισάβετ Γεωργίου. Τη βλέπετε σε ταυτόχρονη σύνδεση με την Έλληνα Χελβατζόκο στη Θεσσαλονίκη. Η Ελισάβετ βρίσκεται στο Σύνταγμα, στο κέντρο της ζέστης. Πάμε να μας πει, να μας δώσει οδηγίες. Γεια σου, Ελισάβετ, καλημέρα. 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 Αρχικά να σας πω ότι εδώ έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση είναι ακόμα διαχειρίσιμη, μπορώ να πω. Φυσάει και ένας αέρας κάποιες στιγμές. Βέβαια, είναι ζεστός αέρας. Δεν είμαι σίγουρη αν βοηθά κανέναν, κυρίως για τις φωτιές. Να σας πω ότι εξέδωσε τώρα εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας για πρόληψη και προστασία φυσικά από τον καύσωνα, με αφορμή αυτό το νέο κύμα ζέστης που αναμένουμε έτσι από σήμερα. Σημειώνεται στην εγκύκλιο ότι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την εμφάνιση φυσικά υψηλών θερμοκρασιών, ενώ και οι Δήμοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να συμμετέχουν στην συνολική προσπάθεια. Να σας πω ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει 7 κλιματιζόμενες αίθουσες σε λειτουργία μέχρι τις 8 το βράδυ. Να το πούμε για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν έχει κλιματιστικό στο σπίτι του, είναι μια παρένθεση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφόσον κριθεί αναγκαίο. Έχουμε δηλαδή
έκτακτες μεταβολές της θερμοκρασίας, να έχουμε και αλλαγή στα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών για να φέρεται και στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό. Στην εγκύκλιο επίσης αναφέρονται και μερικές οδηγές προφύλαξης που είναι πολύ σημαντικό να υποθούν, όπως η παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται, το ελαφρύ ντύσιμο με ανοιχτόχρωμα ρούχα, η χρήση καπέλου σε όλες τις φορές που επιλέγουμε να βγούμε έτσι από το σπίτι, χρήση μαύρων γυαλιών με μαύρους φακούς, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, βρέφη, ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, αποφυγή της βαριάς σωματικής εργασίας και φυσικά η αποφυγή πολλήωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Και αν μου επιτρέπετε, είναι αρκετά τα μέσα, ειδικά τα λεωφορεία από και προς το κέντρο της Αθήνας που είναι χωρίς κλιματισμό. Οπότε πάρα πολύ προσοχή, αποφεύγουμε τις αναγκαίες μετακινήσεις όπως ακριβώς προτρέπει και το Υπουργείο Υγείας με την εγκύκλιο που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα. Μάλιστα, Ελισάβετ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Ελένα, στη Θεσσαλονίκη, στον Λευκό Πύργο. Την βλέπουμε, την καλημερίζουμε. Γεια σου, Ελένα, πώς έχει κατάσταση στη Θεσσαλονίκη? Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεκινήσει να καιγόμαστε. Εδώ έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φυσάει σχεδόν καθόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα αρχίσει να γίνεται αποπνικτική. Να πούμε ότι οι πισίνες στη Θεσσαλονίκη θα είναι ανοιχτές με δωρεάν είσοδο εν ώψη του καύσεων, ενώ και ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει κλιματιζόμενους χώρους για όσους το έχουν ανάγκη στο φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, αλλά και στο 4ο και το 5ο παράρτημα ΑΚΑΠΗ. Θέλω να σας πω ότι δεν κυκλοφορεί πολλοίς κόσμος στη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι τουρίστες με καπέλα, ομπρέλες και νερό φυσικά. Στο χέρι, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Είναι 11 η ώρα το πρωί, ωστόσο η ζέστη είναι αρκετά αισθητή. Λίγη ώρα κάτω από τον ήλιο φτάνει για να αρχίσουμε να υδρώνουμε, οπότε πρέπει να είμαστε κάτω από σκιερά μέρη και όπως ανέφερε και η Ελισάβετ, γυαλιά, τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου, νερό και μακριά ρούχα. Άντε παιδί μου και εσύ σε καμιά σκιά, γιατί σε βλέπω τόση ώρα κάθεσαι στον ήλιο. Λοιπόν, γεια σου Έλληνα. Ανεβαίνει και εκεί η θερμοκρασία. Πηγαίνετε να πάρετε μια ανάσα.